σε όσους παρακολουθούν τις ειδήσεις των Α. Λοιπόν, κόψατε πρώτη το νήμα στον πρώτο γύρο των εκλογών και θέλω να ρωτήσω αν αυτό οφείλεται στην εξαιρετικά ακριβή προεκλογική καμπάνια που σας κατηγορεί ο κ. Γουρός ότι κάνατε. Ναι, αυτό είναι το καινούργιο φασούλι. Το καινούργιο φασούλι. Ξέρετε, ως οφείλω, ως έντιμη πολίτης και δευτερευόντως ως υποψήφια περιφερειάρχης για τη μείζωνα περιφέρεια της πατρίδας μας, έχω καταθέσει και ηλεκτρονικά τις έως τώρα δαπάνες. Και βεβαίως, μέχρι και την τελευταία στιγμή που θα διαρκέσει αυτή η προεκλογική εκστρατεία και αν εφόσον υπάρχουν και άλλες δαπάνες, θα κατατεθούν. Θέλω να πω ότι είναι χαρακτηριστική αντίδραση, χαρακτηριστική γραμμή άμυνας, εγώ τη λέω μαζινό, γιατί όποιος ξέρει στρατιωτική ιστορία, αυτή η γραμμή κατέπεσε, να φωνάζει ο κλέφτης να φύγει ο νοικοκύρης. Γιατί κάποιος συνάδελφός σας δημοσιογράφος δεν ρωτά πόσο απερχόμενος περιφερειάρχης, όπως διατείνεται, κάνει φτηνή καμπάνια γιατί χρησιμοποιεί μόνο μια ιστοσελίδα. Ξέρετε ποια είναι αυτή η ιστοσελίδα? Αναφέρεστε, έχω την εντύπωση, στην ιστοσελίδα της περιφέρειας. Αναφέρω. Γι' αυτό λέω ότι ο απερχόμενος περιφερειάρχης είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών, ενός δείγματος ερετού που κυριάρχησε πείτε μου κάτι, στα για να το ξεκαθαρίσουμε χρόνια της μεταπολίτευσης και όμως κατέστρεψε την πατρίδα μας. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε δηλαδή, αυτό όμως. Δηλαδή, οι δημόσιες υπηρεσίες, τι ακριβώς οι δημόσιες κάνει λειτουργίες με την δεν είναι βιλαέτη κανενός. Mm-hmm. Εκεί παρουσιάζει τα διάφορα δελτία τύπου, όταν παλαιότερα ήθελε να χτυπήσει και τον κύριο Κουμουτσάκο ή τώρα εμένα. Εμείς, επαναλαμβάνω, έχουμε καταθέσει και ηλεκτρονικά, θα καταθέσουμε όσο οφείλουμε ό,τι δαπάνες κάναμε. Επειδή όμως δεν είμαι τόσο ισχυρή όσο ένα απερχόμενος περιφερειάρχης, εμένα δεν με στηρίζει καμία κυβέρνηση. Εδώ δεν κάνω μάχη με τον απερχόμενο περιφερειάρχη, κύριε Στρόιτερ. Μετά τις δηλώσεις της Κυριακής της 18ης Μαΐου, έχω μάχη με την ίδια την κυβέρνηση. Θέλω να σας πω ότι οι αφίσες κοστίζουν 0,21. Λοιπόν, εμείς κολλήσαμε 20.000 αφίσες. Και θέλω να πω ότι εγώ έχω την τιμή, την τύχη, την ευλογία να έχουν συστρατευτεί μαζί μου πολίτες που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα στην περιφέρεια Αττικής και δίνουν από το υστέρημά τους χρήματα για να καλυφθούν αυτές οι δαπάνες. Κυρία Δουρού, να σας ζητήσω μια απλή απάντηση για να κλείσει ίσως όλη αυτή η συζήτηση. Πόσα χρήματα έχετε εξοδέψει ως τώρα για την προεκλογική σας εκστρατεία? Είμαι βέβαιος ότι εσείς το λογαριασμό τον κρατάτε. Βεβαίως. Μέχρι τώρα θέλω να σας πω δεν έχουμε περβεί ούτε το 10% των επιτρεπόμενων εξόδων. Δηλαδή, δεν έχουμε δηλαδή ακουμπήσει ούτε τα 200 χιλιάρικα. Δεν έχετε περάσει τις 200.000 ευρώ, λέτε. Και είναι χρήματα, αυτό είναι το σημαντικό, γιατί αν τα 200 χιλιάρικα στα δώσει ο Στρόιτερ, χρησιμοποιώ το όνομά σας, αντιλαμβάνεστε, προκειμένου να ικανοποιήσει ενδεχομένως αύριο μεθαύριο μετά την εκλογή μου διάφορα σχέδια, είναι άλλης τάξης από το να έχουν μαζευτεί αυτά τα χρήματα από το υστέρημα χιλιάδων συμπολιτών, συμπατριωτών και συναγωνιστών. Αλλά κρίνουν εξιδίων τα αλότρια. Εντάξει, νομίζω όμως ότι ξεκαθαρίζετε δίνοντας ένα συγκεκριμένο ποσό και τι έχετε εξοδέψει, αλλά έχω την εντύπωση ότι από εδώ και πέρα με ένα Στρόιτερ, ναι. Κύριε Στρόιτερ, να σας μιλήσω ειλικρινά. Βεβαίως. Ως περίπου συνομήλικη, όσο και να τα ξεκαθαρίσω, εδώ έχει ξετυλίγεται μια καμπάνια της τελευταίας στιγμής όπου ασχολούμαστε με το παραπολιτικό και όχι με το πολιτικό. Mm-hmm. Ασχολούμαστε πολλές μέρες αν θα βγάλω αφήσαμε μπικίνι. Ασχολούμαστε αν ξοδεύω πάρα πολλά λεφτά λες και δεν ξέρουμε πόσο κάνει μία αφίσα. Ασχολούμαστε αν για όνομα του Θεού η Ρένα Ιδούρου, ο νοονοήτο, κλείνει το μάτι προς τους ναζιστές, γιατί δεν ασχολούμαστε με τα πραγματικά διακυβεύματα για την περιφέρεια Αττικής, που είναι η διαχείριση απορριμμάτων, που είναι ο περιφερειακός σχεδιασμός, που είναι η κοινωνική πολιτική. Σύμφωνοι. Πάντως, εμένα πρέπει να σας το πω ότι μου έκανε εντύπωση και εμένα προσωπικά η δήλωσή σας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί και την επίθεση του Κασιδιάρη και έχει πρωταγωνιστήσει σε όλο αυτό το οποίο είχε συμβεί. Γι' αυτό δεν είναι φεδρό. Είναι φεδρό. Πρέπει να σας πω όμως ότι δεν περίμενα να ακούσω από εσάς αυτό το χάιδεμα των αυτιών στους ψηφοφόρους τη Ελλάδα. Μισό λεπτό, γιατί τώρα ότι δεν είναι όλοι φασίστες. Εκτός τώρα αν παρερμηνεύτηκε η δήλωσή σας αυτή. Τώρα προχωράτε σε ερμηνεία, που δεν είναι η δουλειά του λειτουργού της ενημέρωσης. Όχι, είναι προσωπική μου εκτίμηση ότι αυτή η δήλωσή σας. Άρα δεν είναι ερώτηση. Όχι, αυτή η δήλωσή σας εκτιμώ εγώ και πείτε μου αν κάνω λάθος. Ερμηνεύεται
σαν τη λογική ότι ξέρετε, δεν είστε όλοι κακοί, κάποιοι είστε καλοί, αλλά ψηφίστε με. Και θέλω τη διευκρίνησή σας σε αυτό. Ωραία. Κύριε Σρόιτερ, επαναλαμβάνω, είναι φεδρό, είναι ποταπό και χυδαίο να προσπαθούν αμέτι-μοχαμέτι κάποιοι να δημιουργήσουν την εικόνα ότι η Ρένα η Δούρου, και αντιλαμβάνεστε τι λέω, μπορεί να κλείνει το μάτι στον ναζισμό. Mm-hmm. Όμως, κύριε Σρόιτερ, επειδή είναι φασιστική λογική να τσουβαλιάζει τους δημοσιογράφους ως ασλίτες ρουφιάνους, τους πρώην ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ ως μετέχοντες στο πάρτι δεκαετιών, τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ως μνημονιακούς, εγώ ξαναλέω, γιατί μπορεί να μην μιλάω καλά ελληνικά, ότι για τους πολίτες οι οποίοι έχουν εγκληματίσει, διότι τώρα θυμηθήκαμε ότι είναι και εγκληματίες κάποιοι από αυτούς, νομίζω ότι ούτως ή άλλως στερούνται τα εκλογικά τους δικαιώματα. Για τους υπόλοιπους πολίτες, οποιοσδήποτε άνθρωπος από τον Αριστοτέλη και μετά παρεμβαίνει στα κοινά, έχει στόχο και ιερό σκοπό να παρεμβαίνει στις συνειδήσεις. Και επίσης ως πολίτης και ως πολίτης που έχει υποστεί βία, αλλά που έχει και την πολυτέλεια απέναντι σε αυτή τη βία να αντιδημοσιοποιεί και να αντισχολιάζει, γιατί άλλοι συμπατριώτες μας έχουν υποστεί βία και δεν την έμαθε κανένας, λέω το εξής. Εδώ σαργεί. Δεν μπορεί σε τούτη τη χώρα τα θάματα να κρατούν τρεις μέρες. Τρεις μέρες η ιστορία του ξυλοδαρμού της κυρίας Κανέλη. Τρεις μέρες η ιστορία δολοφονιών. Τρεις μέρες τα συσίτια μίσους. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν τα πάντα για να φτάσουμε ως εδώ, να έχουν βγάλει το μέτρο της δημοκρατίας, της εθνικοφροσύνης, του πατριωτισμού και να το βάζουν ακόμα και στα θύματα. Είναι ντροπή. Ή θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα σοβαρά, ή όποιος μας παρακολουθεί, και δεν εννοώ το Σρόιτερ, εννοώ τους τελευταίους 24 τους κυβερνητικούς, καταλαβαίνει ότι χρησιμοποιούν μία τραγωδία για τη χώρα μας προκειμένου να μην δεθούν σημαντικά ερωτήματα και σημαντικές απαντήσεις από τον απερχόμενο Περιφερειάρχη, από μία κυβέρνηση και κυβερνητικούς που έφεραν τη χώρα ως εδώ. Εγώ δεν μπορώ να μετέχω άλλο. Δεν μπορώ να μετέχω. Έχω να δώσω ένα σπουδαίο αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση και το θεωρώ και φεδρό και επικίνδυνο να δίνω σε ποιους διαπιστευτήρια δημοκρατικότητας. Σε αυτούς που γενιές ολόκληρες μεγαλώσανε χωρίς να ξέρουν τη διαφορά 25 Μαρτίου με 28 Οκτωβρίου. Σε αυτούς που δεν κατορθώσανε να έχουν μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική στην πατρίδα μας. Σε αυτούς εγώ θα δώσω διαπιστευτήρια δημοκρατίας. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Είμαι πολίτης πρώτα απ' όλα και βλέπω ότι δεν μαθαίνουμε στην Ελλάδα τίποτα εν τέλει. Λοιπόν, θα την κλείσω αυτή την ιστορία, γιατί βλέπω πραγματικά ότι σας ενοχλεί αυτό το θέμα. Και θέλω να ρωτήσω αν απευθυνόσασταν σήμερα σε έναν ψηφοφόρο του κ. Κουμουτσάκου, ο οποίος σας ρωτούσε γιατί να ψηφίσω εσάς, κυρία Δούρου, τι θα του λέγατε. Νομίζω ότι έχει απαντήσει ο ίδιος ο κ. Κουμουτσάκος και δεν χρειάζεται εγώ να μπαίνω στη θέση του. Έχει απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών, ο κ. Μιχελάκης, και έχω μπροστά τις δηλώσεις και των δύο. Ο δε κύριος Κουμουτσάκος έχει χαρακτηρίσει καθεστωτικό και φθαρμένο τον κύριο Σγουρό, ο αρμόδιος υπουργών εσωτερικών, που μάλλον κάτι καλύτερο θα ξέρει και παραπάνω από εμάς τους δύο, έχει πει ότι πρόκειται για έναν πολύ κακό περιφερειάρχη. Αλλά ακούστε, επειδή δεν παίρνω τη σκυτάλη από τον απερχόμενο περιφερειάρχη, που σε οποιαδήποτε ερώτηση του τέθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, απάντησε με ύβρις προς το πρόσωπό μου. Μέχρι αντιπαθέστατη με είπε, αντί να μου πει τι έγινε με τα σκουπίδια και τα απορρίμματα. Θέλω να σας πω το εξής. Εδώ έχουμε μια περιφέρεια με 4 εκατομμύρια κατοίκους, 66 δήμους και ακόμα αποχετευτικό σύστημα δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε μια περιφέρεια που μετέχει στην Προεδρία της χώρας μας, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης των Περιφερειών, και αντιπλημμυρικός σχεδιασμός δεν υπάρχει. Άρα εγώ, που μεγάλωσα σε μια οικογένεια και σε ένα σχολείο που μου είπανε μη χρησιμοποιείς, παιδί μου, επιθετικούς προσδιορισμούς, γιατί θα σου λείπουν τα επιχειρήματα, λέω ότι ο απερχόμενος περιφερειάρχης ούτε έργο έχει να επιδείξει, ούτε ήθος. Και καλώ όλους τους πολίτες, και ας προσπαθήσω στην τελευταία στιγμή ο κύριος Κεδίκογλου και ο κύριος Γεωργιάδης να παρερμηνεύει το τι λέω, την 25η Μαΐου να συστρατευτούν σε έναν αγώνα που δεν είναι της Δούρου. Είναι ένας αγώνας για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τις ζωές στα χέρια μας, κύριε Σρόιτερ. Μάλιστα. Γι' αυτό παραιτήθηκα από τη βουλευτική έδρα.
Γι' αυτό αντέχω στη λάσπη, στις συκοφαντίες και στην ύβρη και γι' αυτό εγώ επιμένω με τα προβλήματα και όχι με τους επιθετικούς προσδιορισμούς. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Σε λίγες ημέρες οι πολίτες της Αττικής αποφασίζουν. Κυρία Δούρ, ευχαριστώ πολύ. Ευτυχώς.